αγιασμό για τη νέα χρονιά πραγματοποίησε η Θρακική Εστία Καβάλας. Αυτή τη φορά όχι στα γραφεία της, αλλά στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, λόγω των μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού, καθώς ο χώρος είναι μεγαλύτερος. Όλοι στο εσωτερικό του ναού βρίσκονταν με μάσκες και τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν μια νέα καλή χρονιά. Πώς έτσι έχουμε επιλέξαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει εδώ ο αγιασμός για λόγους ευνόητους, είναι πιο ανοιχτός ο χώρος και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλει αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Πόσο δύσκολο είναι τώρα να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα σαν Πολιτιστικό Σύλλογο? Κοιτάξτε, ο κάθε σύλλογος έχει το δικό του ρυθμό λειτουργίας. Εμείς τον έχουμε βρει, έχουμε μια ψυχραιμία. Έχουμε άλλες δραστηριότητες και νομίζω ότι όλοι οι σύλλογοι θα πρέπει να βρουν λίγο τον ρυθμό τους και πρέπει και η πολιτεία λίγο να πέσει από πάνω, να δει τα προβλήματα που ζουν, που έχουν. Γιατί υπάρχουν προβλήματα, ο καθένας έχει διαφορετικά προβλήματα, αλλά θα πρέπει όμως η επόμενη μέρα να μας βρει διαφορετικούς. Γι' αυτό και κάποια πράγματα τα οποία κάναμε στο παρελθόν, ίσως τα ανακαλέσουμε και κάνουμε κάτι άλλα καλύτερα μετά την πανδημία. Σήμερα είμαστε εδώ στον αγιασμό της Θρακικής Εστίας, της έναρξης της χρονιάς ουσιαστικά των εκδηλώσεων. Ήθιστε κάθε χρόνο να γίνεται αγιασμός, φέτος λίγο διαφορετικά. Αντί να έρθουν οι ιερείς στο χώρο της Θρακικής, ήρθε η Θρακική στην εκκλησία. Ήταν ωραία ιδέα όμως και άρεσε στον κόσμο. Ελπίζουμε να είναι μια καλή χρονιά. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα μέτρα λόγω εποχής και λόγω κορονοϊού. Και οι προσπάθειες θα είναι συνεχείς έτσι ώστε να μπορέσουμε να παντρέψουμε τις δράσεις και τον πολιτισμό υπό τις νέες συνθήκες. Θα είναι δύσκολη χρονιά, αλλά αν είμαστε ενωμένοι, προσεκτικοί και υγιείς, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε, πιστεύω, γρήγορα τα προβλήματα και να επανέλθουμε στην κανονικότητα που όλοι τόσο την επιθυμούν. Καλή πολιτιστική χρονιά να ευχηθούμε κάτω από αντίξωες συνθήκες. Η Θρακική φέτος έκανε τον αγιασμό εδώ στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου και δέησε υπέρ υγείας όλων των πολιτών και των μελών μας. Οι δράσεις μας είναι πλέον ηλεκτρονικές και, όπως είπε και ο Πρόεδρος, έχουμε εκδώσει την εφημερίδα μας, κυρίως με ιστορικό περιεχόμενο και ανασκόπηση των εκδηλώσεων που προλάβαμε μέχρι τον Φλεβάρι του 2020. Να ευχηθούμε να βγούμε από αυτή την κρίση την υγειονομική και είμαστε εδώ να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας των προγόνων μας. Έχω να ευχηθώ μια καλή χρονιά στη Θρακική Εστία, γιατί σήμερα είχαμε τον αγιασμό. Είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, για όλους τους ανθρώπους. Εύχομαι να περάσει αυτή η κρίση της υγείας που αντιμετωπίζουμε όλοι μας και πιστεύω ότι όλοι οι σύλλογοι και η Θρακική φυσικά και όλοι οι σύλλογοι θα συνεχίσουμε να διασώζουμε τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Εδώ και 50 χρόνια περίπου δραστηριοποιείται η Θρακική Εστία. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας. Όπως βλέπουμε, ξεκινάει τη νέα χρονιά, πάντα με αγιασμό και με αρτοκλασία. Αυτή η νέα χρονιά θα είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες. Ας ευχηθούμε ότι θα είναι μια καλή πολιτιστική χρονιά. Χαιρόμαστε σήμερα που παρευρισκόμαστε όλοι στον αγιασμό για την έναρξη των πολιτιστικών δράσεων της Θρακικής Εστίας. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους συνοικιακούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Αναγκάστηκαν λόγω της πανδημίας να διακόψουν τη δραστηριότητά τους και σιγά σιγά αρχίζουν να επανακινητοποιούνται.